Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Είναι μία έκλειψη στα γενεφλιά σα. Τι να πεις τώρα. Ναι. Ε, που σημαίνει ότι είστε πρωταγωνιστές αυτής της έκλειψης με κάθε τρόπο. Ε, τώρα, αν έχετε και γενέφλια κοντά στις 6 του μήνα, αυτό σημαίνει αλλαγέ, γιατί πάντα οι εκλήψεις είναι δείκτες αλλαγών α, στη ζωή μας. Φυσικά, όταν έχουμε μία έκλειψη στα γενέφλια μας, προσέχουμε κυρίως για το εξάμεινο που ακολουθεί ε, ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν την υγεία μας α, γιατί ο ήλιος ούτως ή άλλως είναι η ζωτική μας ενέργεια προσέχουμε θέματα επίσης υγείας στο οικογενειακό περιβάλλον κυρίως που αφορούν άντρες όμως γιατί ο ήλιος είναι ένα αρχέτυπο αντρικό, άρα και το λέω όχι μόνο για αυτές τις μέρες, το λέω γενικώ για το εξάμεινο που ακολουθεί, όταν η έκλειψη όμως είναι πάνω στα γενέφλιά μας. Δηλαδή αν έχετε γενέφλια 5, 6, 7 του μήνα, δεν λέω για τους υπόλοιπους εγώ ε, τώρα μπορεί να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, μεγαλύτερη ευαισθησία. Φυσικά θα προσέξετε και αυτές εδώ πέρα τις ημέρες την υγεία σας, εσείς οι εγώ ε, μπορεί να υπάρχουν ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Uh, θα έλεγα ότι καλό είναι να αποφύγετε έτσι uh, μέχρι την Τρίτη τέλος πάντων τις εχμήρες συζητήσεις όσο μπορείτε γιατί μπορεί να προκύψει μια ένταση ή μια κατάσταση και να ξεφύγει το πράγμα. Ε, θέλω να πω ότι μπορεί εσείς να έχετε τη διάθεση να συζητήσετε κάτι σε λογικά πλαίσια Αλλά δεν ξέρετε πόσο το πάρει η άλλη πλευρά ε, Και μπορεί να μεγενθηθεί μια κατάσταση και να ε, τελικά να γίνει τρίχα τριχιά που λέμε Γι' αυτό αν μπορείτε αποφύγετε αυτές τις μέρες να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία Θα το κάνετε με την ησυχία σας τώρα που θα μπει και ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο από το Σάββατο ε, Και βοηθάει πάρα πολύ στο διάλογο από την Τρίτη και μετά